Στην παραδοχή πως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου επιφυλάσσει για τους πολίτες 9 φορές μεγαλύτερο λογαριασμό από τη Μέιλ Χαρδούβελη, προχώρησε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος. Είπα και ανέλησα και την πρόσφατη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που έδωσε στη Βουλή προκειμένου να συζητηθεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Εκεί αναφέρει ότι το πραγματικό κόστος, το πακέτο Κατρούγκαλου στο ασφαλιστικό, δεν είναι 1,8 δις όπως η κυβέρνηση αποκρίνει, αλλά είναι 8,2 δις. Και σε μία ανακοίνωση που βγάλαμε σήμερα στην ΕΝΙΠΕΚ, στον επιστημονικό φορέα που προείσταμε, αποδεικνύουμε τις 15 ρυθμίσεις του συζητούμενου νομοσχέδιου και τα ποσά που περικόπτονται, και το κόστος λοιπόν είναι περικοπές για την τριετία 16-19, 8,2 δις. Άρα είναι τετραπλάσιο, πενταπλάσιο από αυτό που λέει η κυβέρνηση, και βεβαίως είπα και 8,9 πλάσιο από αυτό που προέβλεπε τότε στο mail που μου είπατε. Επειδή πάντα μιλάτε πολύ αναλυτικά και γίνεστε κατανοητός ακόμη και από τον τελευταίο πολίτη που μπορεί να είναι άσχετος με τα οικονομικά ή με περικοπές, θεωρείτε εσείς, κύριε Μητρόπουλο, ότι υπήρχε εναλλακτική λύση? Η περίφανη διαπραγμάτευση ήταν δική σας κουβέντα, ούτε δική μου, ήταν του Πρωθυπουργού. Άρα αυτός που είπε ότι θα πάω για περήφανα και θα κάνω τη Μέρκελ και το Σόιμπλε να χορεύουν στο ανταβούλια, άρα κάτι πίστευε. Πίστευαμε όλοι, γι' αυτό και εγώ ως πρώτο του σε ψήφους βουλευτής πανελληνίως είχα πιστέψει ότι στις ικανότητές του, στους τεχνικούς και στους νομικούς της διαπραγμάτευσης, ότι θα έφερνε καλά αποτελέσματα υπέρ του λαού. Άρα και φανταστείτε, εγώ καθηγητής πανεπιστημίου και εσείς κορυφαία δημοσιογράφος, φανταστείτε ο απλός πολίτης των όμορφων Σερών. Ο κύριος Μητρόπουλος με τη δήλωση του αυτή για πρώτη φορά επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης πως η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού που πρότεινε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν σαφώς ευνοϊκότερη από αυτή που προωθείται τώρα. Εμείς πιστέψαμε ότι είχε την τεχνική, τη μαγεία, την ικανότητα ότι θα έφερνε αποτελέσματα εθνοφελή. Όχι αυτή τη συντριβή να καταργεί το ΕΚΑΣ στους πιο φτωχούς συνταξιούχους, να βάνει πέναλτι στις γυναίκες 40% της σύνταξης αν φεύγουν 5 χρόνια νωρίτερα. Αυτός είναι αρμαγεδόνας. Αυτή είναι αυτοανέρεση της αριστεράς, κυρία Μωραΐτη. Καλά, δεν είναι αριστερά καταρχάς. Ας μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, γιατί νομίζω ότι την αμαυρώνουμε με την σημασία της. Δεν είναι αριστερά, κάτι άλλο είναι. Μα δεν είναι αριστερά, και εγώ είμαι ο πρώτος που τους είπα ότι εφαρμόζει ακραίο, νεοσυντηρητικό, νεοφιλελεύθερο, νεοθατσερικό πακέτο. Αλλά ήδη πιστεύουν ακόμη και κόπτονται ότι είναι αριστερά. Εντάξει, αφήστε τι πιστεύουν οι ίδιοι, γιατί αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, κανονικά δεν θα έπρεπε να την πω, βρίσκονται σε άλλο κόσμο. Απλά αυτό που ρωτάω, το ρωτάω γιατί θέλω να δω αν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, μπορούν να πράξουν και κάτι διαφορετικό, απλά δεν μπορούν, για να μην πω, είναι ανίκανοι να το πράξουν. Τώρα με το γεγονός ότι οικειοποιήθηκε τα τρία μνημόνια, διότι αυτό που ψήφισε είναι το τριπλό μνημόνιο, είναι και τα τρία μαζί, είναι πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Με μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κοινωνικό έρισμα και δεν έχει νομιμοποίηση, δεν μπορεί να πάρει αυτά τα μέτρα, και με όλο το μνημονιακό τόξο να τα έχει ψηφίσει στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου, θεωρώ ότι έχει αδιέξοδο όχι μόνο η κυβέρνηση, αδιέξοδο, αλλά και τα 5 κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι από τα κόμματα που ψήφισαν και αναγνώρισαν το χρέος, το ελληνικό χρέος στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου, ότι δεν μπορεί να προέλθει κάτι πατριωτικό και προοδευτικό για αυτόν τον τόπο. Άρα είμαστε σε εθνικό αδιέξοδο. Αυτή είναι η πρότασή μου. Να θυμίσουμε πως την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα ο τέος Υπουργός Εργασίας και βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Βρούτσης, είχε υποστηρίξει πως ο λογαριασμός του ασφαλιστικού θα είναι ως και 10 φορές μεγαλύτερος. Δήλωση που επιβεβαιώνεται πλέον από το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάνε γρήγορα με το πρώτο αεροπλάνο και οι 5 που ψήφισαν αυτό το εξαθλιωμένο σχέδιο να το αναδιαπραγματευτούν και να το ακυρώσουν. Αφού δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση από εμάς που δεν ψηφίσαμε το μνημόνιο, η μόνη πρόταση είναι να πάνε οι 5 μαζί, αφού εξηγήσουν στο λαό γιατί το ψήφισαν, και να πάνε να ζητήσουν την ακύρωσή του ή την ακύρωση
των πιο σκληρών κεφαλαίων. Και εννοώ, κυρία Μωραΐτη, το φορολογικό και το συνταξιοδικό. Άλλη λύση σε αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχει. Οι ίδιοι που το φόρτωσαν στον πολύπαθο λαό μας και τον βούλιαξαν σε αυτό τη μνημονιακή παγίδα, τη μνημονιοπαγίδα, οι πέντε τους, τα πέντε κόμματα, να πάνε να το ξεθεμελιώσουν και βεβαίως να το αναδιαπραγματευτούν. Έτσι. Διαφορετικά θα βουλιάζει η χώρα χωρίς προοπτική, κυρία Μωραϊκή. Κύριε Μητρόπουλε, λέει όμως η αντιπολίτευση ακόμη και σήμερα ότι εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, λέει, ψηφίσαμε γενικώς το πλαίσιο, αλλά όλα αυτά τα επιμέρους τα αποφάσισε η συγκυβέρνηση. Όχι, έχει γιατί δώσει αλήθειας. Ψήφισαν τους ποσοτικούς στόχους και είναι χειρότερο από τους εφαρμοστικούς νόμους. Άρα λοιπόν. Έχουν ψηφίσει τους ποσοτικούς στόχους, έχουν ψηφίσει τα προληπτικά μέτρα. Γι' αυτό λέω, μια και με ρωτάτε αν υπάρχει διέξοδο. Ναι. Διέξοδο από εμάς που δεν ψηφίσαμε μνημόνιο δεν υπάρχει, διότι δεν έχουμε συγκροτημένη άποψη. Να δείτε τι δίκαιος είμαι. Διέξοδος μπορεί να υπάρξει από αυτούς που παγίδευσαν το λαό ψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο, να πάνε να τον ξεπαγιδεύσουν διαπραγματευόμενοι εκ νέου το μνημόνιο. Θα το δεχθούν οι Ευρωπαίοι άραγε, γιατί τώρα μας έχουν στο χέρι, έτσι δηλαδή δεν το... Ναι. Μα μόνο από εκεί μπορεί να προέλθει κάτι, ναι, αν μπορεί να τα καταφέρουν. Αν δεν μπορούν, κυρία Μωραΐτη, τότε πρέπει και οι πέντε να πούνε στο λαό ότι σας παγιδέψαμε και αδυνατούμε να σας ξεπαγιδέψουμε, για να δούμε μήπως με εκλογές και λοιπά ο λαός πει κάτι άλλο.